Δεν ήταν θέμα άγχους. Νομίζω ότι το ελέγχαν το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια. Είχαμε ένα πολύ καλό αμυντικό πλάνο, άσχετα αν στο τέλος δεχτήκαμε 80 πόντους. Θεωρώ ότι βγάλαμε αρκετά τη Λόκο έξω από το παιχνίδι τους, που είναι πολύ καλό όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Τους αναγκάσαμε να πάνε σε αρκετές ατομικές προσπάθειες, που και εκεί έχουν προφανώς ποιότητα να ανταπεξέλθουν. Αλλά θεωρώ ότι αν και τα 3 δεκάλεπτα τα επόμενα τα χάσαμε με ένα ή δύο πόντους, το ξεκίνημά μας ήταν πολύ ιδανικό και γενικότερα ήμασταν καλοί. Ελέγχαμε το ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια αυτού. Είχαμε κάποια σημεία προφανώς, ιδιαίτερα το επιθετικό rebound μας στήχησε λίγο, αλλά θεωρώ ότι ήταν μέρος αυτού το οποίο δώσαμε ή ρισκάραμε. Ένα πράγμα να έχεις έναν MVP κατά τη διάρκεια της regular season και των playoffs, ένα άλλο πράγμα να παίζει ο MVP σαν τέτοιος στο σαν MVP. Ναι. Ο Νάντο πήρε πολύ καλές προσπάθειες σε μια άμυνα που είχε τις περισσότερες φορές με ψηλότερο παίχτη επάνω του. Ήταν κάτι το οποίο προετοιμάσαμε ουσιαστικά, γιατί η Λόκο έπαιζε κατά αυτόν τον τρόπο με τους ψηλούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν εξωτερικά και να μαρκάρουν εξωτερικά. Θεωρώ όμως ότι το γεγονός ότι οι υπόλοιποι τον υποστηρίξαν με καλές αποστάσεις και μεγάλα σούτ επίσης και δεύτερες επιθέσεις και εμείς. Μην ξεχνάς ότι στο ημίχρονο σουτάραμε 75% δίποντο. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο δουλέψαμε και θέλαμε να είμαστε σε αυτό καλοί. Ίσως να μην πήγαμε πολλές φορές στις βολές εκεί με τις διεισδύσεις μας και όλα αυτά, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό.